Εξοχότατε, είπατε αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Αλέξανδρο Τζίνο, αξιότιμη ειδική σύμβουλε του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Σόδο Ζακχαίο, κύριε Πρέσβη Ηλία Γούναρη, κύριε Χάρη Σοφοκλήδη, Πρόεδρε της ΠΟΜΑΚ, κύριε Πίτερ Δρουσιώτη, Πρόεδρε της ΕΚΟ, Πάτερ Κωνσταντίνο, αξιότιμοι εκπρόσωποι παραρτημάτων των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου στη Βεθανία, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, επίσης πρέπει να καλωσορίσουμε και το LCR και το Helen TV, συμπατριώτες, συμπατριώτησες, από μέρος της ΥΠΑ της Αρμοστίας και του Μορφωτικού Τμήματος, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην παρουσίαση του βιβλίου «Κυπριακή Διπλωματία και Παρασκήνια». Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε στο Λονδίνο και ανάμεσα μας απόψε τον συγγραφέα του βιβλίου, κύριο Σόδο Ζακχαίο. Ειδικό σύμβουλο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρώην ανώτατο διπλωμάτη, μόνιμο αντιπρόσωπο μας στα Ηνωμένα Έθνη, στη Γενέβη και Νέα Υόρκη. Πρέσβη σε μία σειρά χώρες όπως τη Μόσχα, Πεκίνο και μέχρι την εθελοντική του αφιπηρέτηση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών. Τον ευχαριστούμε θερμά που αποδέχτηκε να παρουσιάσει το αξιόλογο βιβλίο του, ένα έργο με όλες τις εμπειρίες του στην κυπριακή διπλωματία και τα παρασκήνια της. Ευχαριστούμε επίσης θερμά τους ομιλητές, τον ΥΠΑ του αρμοστή κύριο Αλέξανδρο Ζήνο, τον κύριο Ηλία Γούναρη, πρώην μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΗΕ, τον δόκτωρα κλειάρχο Α. Κυριακίδη, τον κύριο Χάρη Σοφοκλήδη, τον κύριο Κυριάκο Ζιούπρα. Λοιπόν, ευχαριστίες μας επεκτείνονται σε όλους εσάς που είστε απόψε μαζί μας, καθώς επίσης και τη διεύθυνση του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου που μας φιλοξενεί και πάλι απόψε. Το βιβλίο του κυρίου Ζακχαίου είναι ένα έργο, μια μαρτυρία που αποδεικνύει υπέραν πάσης αμφιβολίας όχι μόνο αυτά που είχε να αντιμετωπίσει σε κρίσιμες στιγμές του Κυπριακού, αλλά και συμβάλλει στην αποφυγή οποιονδήποτε αρνητικών εξελίξεων για πολλά κρίσιμα, αλλά και για επιμέρους θέματα, όπως για παράδειγμα το ανθρωπιστικό θέμα των αγνοημένων, των προσφύγων, αλλά γενικά την υπόθεση της Κύπρου και του λαού μας. Πιο πολύ βέβαια είχε να αντιμετωπίσει ακόμα και σήμερα από το νέο του ρόλο ως ειδικός σύμβουλος του Προέδρου Χριστόφια, την τουρκική αδιαλαξία και τα προπαγανδιστικά της τεχνάσματα. Δεν θα προχωρήσει, διότι είμαι βέβαιος ότι θα καλυφθώ από τους ομιλητές που με σοφία θα αναλύσουν τις διάφορες πτυχές του, πριν εσείς το πάρετε στα χέρια σας, όσοι φυσικά δεν το πήρατε μέχρι τώρα. Αυτό το σημαντικό ντοκουμέντο για την Κυπριακή Διπλωματία. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Σότο, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, η ιδέα της συγγραφής και της έκδοσης από τον πρέσβη Σότο Ζακχαίο του βιβλίου του «Κυπριακή Διπλωματία και Παρασκήνια» αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική συνεισφορά στη σύγχρονη κυπριακή ιστορία, γιατί έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό στη γενικότερη βιβλιογραφία για το κυπριακό πρόβλημα. Παράλληλα, έχει την ιδιαιτερότητα ότι αποτελεί καταγραφή της ανεπίσημης ιστορίας, εκείνης δηλαδή που βρίσκεται κατά κανόνα πολύ πιο κοντά στην αλήθεια και στα πραγματικά γεγονότα, ιδίως όταν πρόκειται για ένα θέμα και ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει βρει ακόμη τη λύση του και κατά συνέπεια η εξιστόρηση του υπόκειται στους περιορισμούς των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ο συγγραφέας όμως έχει το πλεονέκτημα και το τεκμήριο της αμεροληψίας, αφού ο ίδιος, μειώντας πολιτικός, δεν έχει την ανάγκη να δικαιολογήσει, να εξοραίσει ή να αποκρύψει πράξεις ή παραλήψεις, όπως πολύ συχνά συμβαίνει με τα απομνημονεύματα και τις αναμνήσεις των πολιτικών προσώπων, τα οποία ας με συγχωρέσουν. Καταγράφει εμπειρίες και γεγονότα όπως τα έζησε
και στο βαθμό που ο ίδιος συμμετέσχε στη διαμόρφωσή τους. Όμως για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτή καθεαυτή η κατάθεση της προσωπικής του μαρτυρίας για μια σειρά γεγονότων που σημάδεψαν πολλές φορές αποφασιστικά την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί στο σημείο αυτό ο Σόδος Ζακχαίος και πρωτοπορεί και καινοτομεί. Είναι ο πρώτος Κύπριος διπλωμάτης που καταθέτει γραπτό στις εμπειρίες του, φωτίζοντας αθέατες εμπολείς πλευρές των γεγονότων που έχει βιώσει, χωρίς προκατάληψη και μακριά από κάθε μορφής σκοπιμότητα. Και μόνο για τον λόγο αυτό του αξίζει κάθε έπαινος και συγχαρητήρια. Σ' ό,τι δε με αφορά προσωπικά, δηλώνω ότι όταν έλθει η ώρα και η στιγμή, θα αποτελέσει για μένα στο θέμα αυτό παράδειγμα προς μίμηση. Η εμπειρία 35 και πλέον χρόνων στην υπηρεσία του κράτους και ειδικότερα του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται συμπυκνωμένη μέσα στις 200, περισσότερες από 240 σελίδες του βιβλίου. 35 χρόνια που υπήρξαν κρίσιμα και καθοριστικά για την μετέπειτα πορεία της Κυπριακής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Η γενιά των Κυπρίων διπλωματών της πρώτης, θα την χαρακτήριζα, μεταεισβολικής περίοδου, στην οποία ανήκει τόσο ο Σόδος Ζακχαίος όσο και οι παλαιότεροι από εμάς στο Υπουργείο, είχε να επιτελέσει τεράστιο και πολλαπλά δύσκολο έργο μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Δεν ήταν μόνο η αντιμετώπιση και η ανατροπή των συνεπειών της τουρκικής εισβολής, η εξασφάλιση των ψηφισμάτων από τα Ηνωμένα Έθνη, από το κίνημα των αδεσμεύτων, από την Κοινοπολιτεία, από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από άλλους διεθνείς, περιφερειακούς και εξειδικευμένους οργανισμούς, με τα οποία διατηρήθηκε και ενισχύθηκε και κατοχυρώθηκε η κυριαρχία και η διεθνής υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κυπριακού κράτους. Ήταν ακόμη οι συνεχείς προσπάθειες για εξέβρεση συμφωνημένης λύσης, υπό το βάρος πιέσεων και εκβιαστικών διλημμάτων προς την πλευρά μας. Μια ιστορία που, όπως όλοι ξέρετε, συνεχίζεται. Αργότερα, το 1983, η μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας από την τουρκοκυπριακή ηγεσία και η ανατροπή των συνεπειών της αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, με αιχμή του δόρατος και πάλι το Υπουργείο Εξωτερικών. Σήμερα, 27 χρόνια μετά, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε με την ίδια αποτελεσματικότητα τις συνεχείς και διαρκώς εντυνόμενες προσπάθειες της Τουρκίας να επιβάλλει το τουρκοκυπριακό καθεστώς στην διεθνή σκηνή. Οι δεκαετίες του 90 και των αρχών του 2000 σημαδεύτηκαν από την τιτάνια προσπάθεια για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντιμετώπιση όλων των παράπλευρων παρενεργειών που αυτό συνεπαγόταν. Και πάλι τα καταφέραμε με την ενεργό συμπαράσταση της Ελλάδας αλλά και τη συστράτευση στο στόχο αυτό όλων των δυνάμεων του τόπου, πολιτικών και άλλων. Και στη συνέχεια, η αντιμετώπιση και η επιτυχής διαχείριση όλων των προβλημάτων και υποχρεώσεων και των αναγκών που συνδέονται με την ένταξη ενός νέου και μικρού κράτους μέλους στην Ένωση, με τις ιδιαιτερότητες και τα βάρη που έχει η δική μας περίπτωση λόγω της παρατηνόμενης τουρκικής στρατιωτικής κατοχής. Παράλληλη προς την ευρωπαϊκή μας πορεία ήταν και οι χωρίς απώλειες και κλειδονισμούς αναγκαστική απαγκίστρωσή μας από το κίνημα των αδεσμεύτων, στο οποίο τόσο οφείλουμε κατά την 24ετή συμμετοχή μας σε αυτό. Και ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με το κύρος μας πάντα ψηλό μεταξύ τους. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο σημείο αυτό για να αναφέρω ότι ο Σόδος Ζακχαίος εργάστηκε εντατικά, σκληρά θα έλεγα, επιτυχάνοντας να διατηρήσει η Κύπρος προσβάσεις στους παραδοσιακούς της φίλους των αδεσμεύτων, χωρίς εκτροπή από τις υποχρεώσεις μας
σαν υποένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτος. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η λειτουργία του συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στην πολιτική ηγεσία του τόπου, υπηρετώντας με την ίδια αφοσίωση, νομιμοφροσύνη και επαγγελματισμό και ζήλο τις εκάστοτε κυβερνήσεις και την πολιτική τους. Πολλές από τις κρίσιμες καμπές στη σύγχρονη ιστορία μας, που ανέφερα πιο πάνω, άμεσα ή έμμεσα διαφωτίζονται και καταγράφονται από τον συγγραφέα, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους. Πολλά από όσα καταγράφονται στο βιβλίο είναι γενικά γνωστά στο ευρύ κοινό. Πολλά όμως, και ιδίως το παρασκήνιο, βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Σε εμάς του Υπουργείου Εξωτερικών και αυτά και άλλα που συνέβησαν, αλλά ίσως είναι πρόωρο τώρα να δημοσιοποιηθούν, ήταν γνωστά. Η έγκυρη όμως προσωπική μαρτυρία του Σόντου Ζακχαίου έρχεται τώρα να συμπληρώσει, να διευκρινίσει, να αιτιολογήσει και να φωτίσει πολλές από τις πτυχές των γεγονότων αυτών, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία τους. Είναι, πιστεύω, σημαντικό να γίνει ευρύτερα κατανοητό ότι στις διεθνείς σχέσεις τα πράγματα δεν είναι πάντοτε αυτά που φαίνονται. Ίσως δε αυτό να ισχύει και στις περισσότερες των περιπτώσεων. Πολλές φορές πιθανόν έτσι να πρέπει να γίνεται. Βέβαια, στη δική μας περίπτωση αυτό τίνει να γίνει ο κανόνας. Ο Ζακχαίος όμως τολμά και λέει πολλά πράγματα με το όνομά τους. Διαπιστώνει και καταγράφει πολλές αλήθειες, πολύ συχνά πικρές, για τις διεθνείς σχέσεις και για τον τρόπο με τον οποίο το όραμα και το πνεύμα των Ηνωμένων Εθνών του 1945 έχει στις μέρες μας διαστρεβλωθεί και εκφυλιστεί. Πολλοί λένε ότι ακόμα και το όραμα της Ρώμης του 1957 ακολουθεί στα ίδια χνάρια. Δυστυχώς, ο πραγματικός κόσμος των διεθνών σχέσεων, αυτός που εμείς οι διπλωμάτες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σε καθημερινή βάση, είναι πολύ διαφορετικός από εκείνο που περιγράφουν ή αντιλαμβάνονται οι θεωρητικοί του διεθνούς δικαίου. Κυρίες και κύριοι, είχα πρόσφατα την ευκαιρία από το ίδιο αυτό βήμα να περιγράψω τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα ο ερευνητής της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας από την περιορισμένη πρόσβαση στα εθνικά αρχεία, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, όταν μάλιστα πρόκειται για ορισμένες κρίσιμες καμπές της πρόσφατης ιστορίας μας. Το γεγονός αυτό οδηγεί αναπόφευκτα στην ελλειπή καταγραφή της, αφού ο ιστορικός μοιραία στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα ξένα αρχεία, ιδίως τα βρετανικά και τα αμερικανικά. Η καταγραφή, επομένως, προσωπικών μαρτυριών και εμπειριών από καταξιωμένους διπλωμάτες, σημαντικών γεγονότων που χειρίστηκαν ή των οποίων έλαβαν γνώση κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, είναι καθόλου θεμητή και αξιέπαινη. Αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στη συλλογική εθνική μας μνήμη και είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας μας. Πέραν όμως από τα καθαρά κυπριακού ενδιαφέροντας θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο, αναδεικνύονται παράλληλα μέσα από τις σελίδες του, έστω και έμμεσα, ενδιαφέρουσες πτυχές του τρόπου λειτουργίας της σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας, καθώς και ορισμένα γεγονότα που σημάδεψαν τα τέλη του 20ου και τις αρχές του 21ου αιώνα. Η χρονική συγκυρία της υπηρεσίας του συγγραφέα στις νευραλγικές θέσεις του μόνιμου αντιπρόσωπου της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη και στη συνέχεια στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, του έδωσαν τη δυνατότητα να βιώσει ορισμένα από τα γεγονότα αυτά, προσεγγίζοντας τα μέσα από το πρίσμα των εθνικών συμφερόντων της Κύπρου, συμφερόντων τα οποία ο Σόντος Ζακχαίος είχε πάντοτε κατά νου όταν εκαλείτο να χειριστεί ένα θέμα ή να αναλάβει μια πρωτοβουλία. Και είναι φανερό, από όσα αφηγείται στο βιβλίο του, αλλά και από όσα γνωρίζουμε όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του, ότι κατά κανόνα οι χειρισμοί και οι πρωτοβουλίες του
είχαν θετικό αποτέλεσμα για την πατρίδα μας. Το βιβλίο δεν καταγράφει ασφαλώς την πλήρη ιστορία του Κυπριακού για την περίοδο στην οποία αναφέρεται. Δεν ήταν εξάλλου αυτή η πρόθεση του συγγραφέα. Έχω όμως την πεποίθηση ότι αποτελεί ήδη μια αξιόλογη πρωτογενή και ίσως θα έλεγα και δευτερογενή πηγή, αν ακολουθήσουμε τον ορισμό του μεγάλου γερμανού ιστορικού του 19ου αιώνα, Λεοπόλ φον Ράνκε, και δευτερογενή πηγή, που θα συμβάλλει, πιστεύω, σημαντικά στην ολοκληρωμένη εξιστόρηση της περίοδου αυτής, η οποία δεν έχει ακόμη γραφεί. Εύχομαι το παράδειγμά του να ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι, γιατί είναι ένα χρέος μας προς τον τόπο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ύπατε Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέσβη κυρία Ζακχαίο, ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Σότο Ζακχαίο, διότι με κάλεσε και με συμπεριέλαβε στη σημερινή εκδήλωση, και μια εκδήλωση η οποία έχει σκοπό την παρουσίαση του βιβλίου του «Κυπριακή Δημοκρατία, Κυπριακή Διπλωματία και Παρασκήνια». Μου δίνεται έτσι ευκαιρία να τον δω μετά από αρκετά χρόνια, καθώς και την αγαπητή του σύζυγου, και επίσης να βρεθώ μεταξύ των εκλεκτών προσκεκλημένων της σημερινής εκδηλώσεως. Στα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβα την άνοιξη του 1999 και έφυγα το 2002, δηλαδή συνολικά ήταν 3 χρόνια. Ήταν χρόνια καθοριστικά για τις διεθνείς εξελίξεις και βεβαίως για το Κυπριακό, το οποίο ήταν στην πρώτη σειρά των προτεραιοτήτων μας. Τον Σότο τον βρήκα εκεί όταν έφτασα. Και όπως γίνεται συνήθως, ο νεοαφυκνούμενος πρέσβης πάει και βλέπει αυτόν ο οποίος είναι ήδη επί τόπου και κάνει μια εθιμοτική επίσκεψη. Και όταν τον επισκέφτηκα, κατάλαβα αμέσως ότι είχαμε μια πολύ αρμονική συνεργασία. Και έτσι ακριβώς έγινε. Τα 3 χρόνια που ακολούθησαν ήταν μια περίοδος στενής, αρμονικής και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ των 2 αντιπροσωπιών μας και νομίζω ότι απέδωσε σοβαρούς καρπούς. Γιατί κυρίως ακύρωσε τις προσπάθειες για διεθνή πολιτική αναβάθμιση των κατεχομένων, προσπάθειες που ήταν συνεχείς. Διαβάζοντας κανείς τις σελίδες του βιβλίου που έχουμε μπροστά μας, μπορεί να παρακολουθήσει κανείς με ακρίβεια και γλαφυρότητα τους αγώνες που δόθηκαν και τις προσπάθειες που έγιναν. Είναι όλα καταγεγραμμένα για όλους, μαζί με προσωπικές αναμνήσεις και εκτιμήσεις που αλλιώς θα είχαν χαθεί. Γι' αυτό και θέλω να συγχαρώ τον πρέσβη Ζακχαίο για την πρωτοβουλία του να καταγράψει τόσο ωραία αυτή την περίοδο. Το βιβλίο αυτό αποτελεί άριστο παράδειγμα για όλους μας, και βάζω και τον εαυτό μου, γιατί διασώζει από τη λύθη πολλά σημαντικά γεγονότα. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου έρχονται στη ζωή πάλι τα πρόσωπα, ζωντανεύουν πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης στα Ηνωμένα Έθνη, και αναφέρω τον Χόλμπρουκ, τον Λαβρόφ, τον Γκρίνστοκ, τον Χάνι, την Χέρκους, όλοι αυτοί οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο την περίοδο εκείνη. Άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι έχουν πάει σε άλλες θέσεις, άλλοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, αλλά το βιβλίο τους φέρνει όλους στη ζωή και γι' αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Είμαι βέβαιος ότι όποιος ενδιαφέρεται για την Κυπριακή Διπλωματία και τα παρασκήνια της θα βρει στο βιβλίο αυτό μια άριστη πηγή πληροφόρησης και εμπνεύσεως. Σας ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, I hope you will forgive me if I speak in English. It is an honor as well as a pleasure to offer an academic analysis of this newly published book on diplomacy. And perhaps I may begin by drawing attention to the fundamental difference between a diplomat and an academic. A diplomat is somebody who normally thinks twice before saying little or nothing at all. By contrast, an academic is a person who sometimes doesn't think at all before saying far too much. With that in mind, I have thought about it, and I promise to say no more than 25 minutes or so. Before I move on, I must acknowledge that I am here at the very kind invitation of the High Commissioner, Alexandros Zinon. I'm most grateful to him. But having said that, I must emphasize that I'm speaking here in my own capacity as a university lecturer and as a non-practicing solicitor, and it follows that any opinions I venture are mine alone. So to our distinguished guest, Ambassador Zodos Zakheos, and to his new book, Cyprus Diplomacy, A Personal Testimony, which was published in Athens earlier this year by Libani Publishing, one of the leading publishers of Greece. I do not always find myself in agreement with the sentiments expressed by President Christofias.
yet I can do no better than draw upon the President's vivid description of the book in a foreword which he submitted as a book which, quote, brightens a dark side of the life and action of diplomats within their traditional space and also behind the scenes, where the efforts to promote each country's aspirations meet to the interests, expediencies, and sometimes the cynicism of international relations. And as somebody with a doctorate in international relations, that's as close as I've come to diplomacy, I can endorse those remarks. But perhaps I may add that the book will be of great value to us academics, together with diplomats, journalists, and all those who wish to gain an inside account into the nature of diplomacy as it has been practiced from Nicosia and indeed on the world stage. Now, the book is split into three parts, but it essentially does two things. It offers a very personal and meaningful recollection about various phases of the Cyprus question, some of which are familiar to us. But more importantly, perhaps, and this is what I found most valuable in the book has given us an insight into how the Republic of Cyprus engages in the difficult practice of diplomacy. The book focuses on the years leading up to the accession of the Republic of Cyprus to the European Union in 2004, and in the years immediately after that. And in a sense, as an academic, I must say this, the book and the achievements it describes are products of the ambassador's education. He holds a bachelor's degree in law from the University of Athens, together with a bachelor's degree in economics and political sciences from the same university, together with a master's degree in political science from Stanford University, one of the top American academic institutions. In a high-flying career in the Foreign Ministry of the Republic from 1974 until 2006, the ambassador served under all six holders of the office of President of the Republic, from Archbishop Magarios until the current president. Now, as the years rolled by, Ambassador Zakios found himself scaling the heights of diplomacy and quietly carving his name into history. And that history is now engraved in the pages of this book. His lengthy career in the Foreign Ministry culminated in various significant roles, including stints as the first ambassador of the Republic of Cyprus to China, as the political director of the Foreign Ministry, as the permanent representative of the Republic to the United Nations from 1997 to 2003, and as permanent secretary of the Ministry of Foreign Affairs in Nicosia from 2003 to 2006. Now, I'm a big fan of the BBC's fictional Yes Minister television series, as I hope some of you are too. And you will recall from that series that the permanent secretary is the chief civil servant in the government ministry, together with the minister himself, of course. So the ambassador finished his career at the very pinnacle, the very summit of the ministry he served for more than three decades. And it should not go without saying in that context that High Commissioner Zenon, who's with us here this evening, also served in that post as permanent secretary, as I understand it, from 2006 to 2008. What that means, ladies and gentlemen, is that we are in the presence of two substantial figures in the relatively brief history of the Republic of Cyprus and in the rather longer history of diplomacy. Today, having undertaken the well-trodden retreat from the public service to the private sector, Ambassador Zakios retains a foothold in diplomacy, for, as already mentioned, he is the President's special envoy on Arab affairs and Russia. As such, he remains one of the most experienced and well-connected diplomats on the world stage. Now, before I offer some specific thoughts on the book, let me take you back to the year 1974, a seminal year in the history of the Republic of Cyprus. That was the year, of course, in which the ambassador entered the Foreign Ministry, but of course it was also the year in which his country was racked, as well as wrecked, by crisis, conflict, and catastrophe. The upshot, as we all know, was an echo of the practices undertaken by Hitler and prohibited following the Second World War: the Turkish invasion, ethnic cleansing,
occupation and colonization of northern Cyprus. Now, think about it. 1974, Cyprus was in this devastating situation. A little earlier, I mentioned the Yes Minister series, and in one memorable episode, a timeless thought is articulated. Diplomacy is about surviving to the next century. Politics is about surviving until Friday afternoon. Well, thanks to Ambassador Zakheos and his colleagues in the public service of the Republic of Cyprus, their country not only survived from 1974 until the next century, it also recovered and even flourished, especially in the economic and commercial fields. So much so that in 2004, the Republic entered the European Union as an independent, if de facto partitioned, sovereign state. Back in 1974, who could have envisaged such an outcome? The ambassador not only observed the post-1974 transformation of the Republic, but he actively participated in and actively contributed to it. And as the High Commissioner pointed out, he was a protagonist, particularly in the last few years. In conducting his diplomatic activities, he and his fellow diplomats put into practice the witty dictum of the late President John F. Kennedy, a dictum which is reproduced in the opening pages of the book. Kennedy famously said, "We should not negotiate out of fear, but we should not be afraid to negotiate." Καλησπέρα σας, φίλοι πρέσβεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να ξανασυναντήσω όλους εδώ, ειδικά τον πρέσβη της Ελλάδος, τον κύριο Γούναρη, που έχει πολλά χρόνια να συναντηθούμε, και τους άλλους φίλους εδώ, τον Πίτερ, πολλές προσωπικότητες της Ομοσπονδίας και της Παρικίας μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σόδο Ζακχαίο που με κάλεσε να πω λίγα λόγια και όπως βλέπετε δεν έχω τίποτε γραμμένο και ευτυχώς, διότι εάν έκαμνα τον κόπο να γράψω όλα αυτά που θα ήθελα να πω, δεν θα τα έλεγα, διότι έχουν ήδη καλυφθεί πλήρως, κυρίως από την ομιλία του φίλου μου, του Υπάτου Αρμοστή, αλλά επίσης και από τον δόκτωρα Κυριακίδη που μόλις μας μίλησε. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι παρόλη την ύλη την οποία έχετε ακούσει, μόνο ένα πράγμα πιστεύω ότι δεν έχει υποθεί και που μου έκαμε τρομερή εντύπωση. Και αυτό είναι ότι το βιβλίο του φίλου μου, του Σότου Ζακχαίου, δεν πρέπει να διαβαστεί απλώς από αυτούς που έχουν ενδιαφέρον εις το Κυπριακόν, απλώς και μόνον. Δεν πρέπει να το δουν μόνο οι φοιτητές και οι σπουδαστές της πολιτικής και της διπλωματίας. Θα ήθελα να έδιδα ένα αντίγραφο σε κάθε ένα από τους πολιτικούς μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διεκδικούν θέσεις στη Βουλή. Θα ήθελα το βιβλίο να διαβαστεί από πολλούς οι οποίοι κάθονται και πιστεύουν ότι έχουν όλες τις απαντήσεις εις το πρόβλημα της Κύπρου, αλλά δεν έχουν, λυπούμε να πω, ιδέα το πώς εργάζεται η παγκόσμια πολιτική σκηνή, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά τα συμβούλια εις τα οποία αποτινόμεθα, πιστεύοντας ότι η Τουρκία έκανε λάθος και άρα η Τουρκία πρέπει να πληρώσει. Και ήθελα να αφαιρθώ ειδικά σε κάτι που μου έκαμε πολύ μεγάλη εντύπωση, σε μια κουβέντα την οποία αναφέρει μεταξύ, νομίζω, του ιδίου του συγγραφέα με τον κύριο Κλώσον, στην οποία ο Σότος Ζακχαίος προσπαθούσε να εξηγήσει στον Κλώσον
ότι για μας η Τουρκία δεν είναι αξιόπιστη. Η Τουρκία μπορεί να υπογράφει του κόσμου τα συμβόλαια. Μπορεί να υπογράφει του κόσμου τις συμφωνίες. Κοιτάξτε όμως, το Άγκαρα Πρότοκολ, πρέπει το υπέγραψε με 25-26 χώρες της Ευρώπης. Το εσεβάστηκε? Όχι. Και προσπαθώντας ο Σότος να πει αυτά στον Κλώσον, του απαντά ο Κλώσον και του λέει, καλά και τι θέλεις, δηλαδή, εάν η Τουρκία δεν αποχωρήσει την ημέρα που είπε, θέλεις να φέρουμε τον Αμερικανικό στρατό να τους διώξει? Η Τουρκία για μας είναι ένας μεγάλος σύμμαχος. Αυτά τα πράγματα για μένα αποτελούν μάθημα και έχω διαβάσει τόσα πολλά βιβλία τα τελευταία 30 χρόνια για το Κυπριακό. Η εργασία που έχει κάνει ο Σότος Ζαχαίος στην προετοιμασία αυτού του βιβλίου είναι κάτι που έλειπε πάρα πολύ από τις βιβλιοθήκες μας, αλλά περισσότερον από το μυαλό μας. Πάρτε το, διαβάστε το και πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι όσοι το διαβάσουμε πολύ καλύτερα πληροφορημένοι την επόμενη φορά που θα κάτσουμε και να μπούμε σε συζητήσεις για το Κυπριακό, γνωρίζοντας τις καταστάσεις και όχι πιστεύοντας ότι ο κοινός απλός νους έχει τη λύση σε όλα τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι πρέσβοι, να πούμε, κύριε Ζαχέ, το κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης βέβαια. Κύριος Γκούναρης, με μεγάλη χαρά σας βλέπουμε ύστερα από πολλά χρόνια. Έκανε την αναφορά ο κύριος Σοκλίδης προηγουμένως. Βέβαια. Ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κύριε Δρουσιώτη εδώ, γενικός πρόξενος, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, εδησιμότατε ή πανοσιολογιότατε. Εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ, κύριε Στυλιανού και κύριε Κασί, και φίλοι και φίλες. Το βιβλίο του κυρίου Σότου Ζαχαίου, «Κυπριακή διπλωματία και παρασκήνια», η έκδοση του οποίου προσωπικά μου προκάλεσε ιδιαίτερη χαρά και θα πω περισσότερα αυτό αργότερα, πραγματεύεται στο σημαντικότερο του μέρος, το πιο ουσιαστικό μέρος, πραγματεύεται σε εξελίξεις για το Κυπριακό από τη γωνία της Γραμματείας και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια ή για μια πολύ σημαντική περίοδο, από τα τέλη του 1998, όταν διαμορφώνονταν οι σκέψεις για τη μη έλευση των πυράβλων S-300 στην Κύπρο, μέχρι και τα δημοψηφίσματα του σχεδίου ΑΝΑΝ. Κύριο στίγμα αυτής της εξαετούς περίοδου ήταν η αντίληψη στα ανώτατα δόματα της Αγγλοαμερικανικής Συμμαχίας, για να μην πούμε όλου του ΝΑΤΟ, ότι οι κίνδυνοι που θα εμπεριέχονταν σε ενδεχόμενη εγκατάσταση των πυράβλων στην Κύπρο θα ανέτρεπαν όλη τη στρατηγική τους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ίσως σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η δήλωση του τότε Υπουργού Εξωτερικών, του δικού μας Υπουργού Εξωτερικών, Ιαννάκη Κασουλίδη, για τα τρία βασικά θέματα που ετίθεντο επιτάπητος τότε. Δηλαδή η προσπάθεια η λύση του Κυπριακού, ένα. Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το δεύτερο. Και η αναδιαμόρφωση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας διερμήνευε, πιστεύω, σωστά τις επιδιώξεις των Αγγλοαμερικανών.
και αυτοί οι στόχοι δεν μπορούσαν να επιτευχθούν αν εγκαθίστανται οι πύραυλοι στην Ίσου. Ετέθη λοιπόν σε λειτουργία ένας σχεδιασμός, νέος σχεδιασμός, με πρώτη επιδίωξη τον αποκλεισμό της έλευσης των πυράβλων. Θυμούμε μια συνάντηση, πρέπει να ήταν το καλοκαίρι του 1998, του πρώην Προέδρου Βασιλείου, όταν υπηρετούσε σαν συνομιλητής στις ενταξιακές για την Κύπρο διαπραγματεύσεις, με τον τότε Βρετανό Υπουργό Ευρώπης, ήταν στην πρώτη εργατική κυβέρνηση. «Τα πρώτα του λόγια κατά τη συνάντησή μας», είπε ο κύριος Βασιλείου στους δημοσιογράφους, «ήταν ότι πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία με τους πυράβλους». Η πρακτική διαδικασία που ακολούθησε ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη μη έλευσή τους στην Κύπρο ήταν η έγκριση των ψηφισμάτων 1217 και 1218. Το βιβλίο κάνει λεπτομερή ανάλυση των προνοιών αυτών των ψηφισμάτων που τελικά εγκρίθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου του 1998. Το ψήφισμα 1217 επαναβεβαίωνε όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα, χαρακτήριζε σαν απαράδεκτο το status quo, καλούσε για συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών, των ηγετών των δύο κοινοτήτων, για συνολική λύση με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, που βέβαια προνοούσαν το γνωστό και πολύ σημαντικό που αποτελεί την καρδιά, τέλος πάντων, του προβλήματος. Προνοούσαν για λύση διζωνικής ή κοινοτικής ομοσπονδίας και για έναν κράτος με ενιαία κυριαρχία, υπηκότητα και διεθνή προσωπικότητα. Σαν αντίτιμο για εξασφάλιση της υποστήριξης της Ελλάδας και της Κύπρου προς το νέο σχεδιασμό, ήταν η ανάληψη μιας προσπάθειας μεγάλης βαρύτητας για λύση του προβλήματος. Γι' αυτό στρατολογήθηκε η ομάδα των 8 πλουσιότερων χωρών για να προσφέρει την υποστήριξή της. Παράλληλα όμως, αυτή η πρωτοβουλία έπρεπε να ικανοποιεί και την Τουρκία και, για να πούμε ειλικρινά, κατά πρώτο λόγο τα συμφέροντα των εμπνευστών της. Σαν μια σημαντική υποχώρηση έναντι της Τουρκίας που εξυπηρετούσε ταυτόχρονα και τη στρατηγική των Αγγλοαμερικανών, ήταν η διαφοροποίηση της βάσης των συνομιλιών. Οι αρχές που θα ίσχυαν τώρα θα ήταν καμιά προϋπόθεση σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες, όλα τα θέματα στο τραπέζι, καλή πίστη για συνέχιση των διαπραγματεύσεων μέχρι την επίτευξη λύσης και να ληφθούν υπόψη πλήρως, αυτό το πλήρως δεν είναι τυχαίο βέβαια, τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και οι συμφωνίες. Η περισσότερο αρνητική αλλαγή σε σύγκριση με το τι υπήρχε μέχρι τότε ήταν η τελευταία, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο εξασθένιζε σημαντικά το ακυροβόλιο της κάθε προσπάθειας για λύση, που ήταν βέβαια τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Από τώρα, δηλαδή από τότε, όταν ανελήφθη αυτή η νέα πρωτοβουλία, τα ψηφίσματα θα λαμβάνονταν πλήρως υπόψη στην προσπάθεια για εξεύρεση λύσης. Δεν θα αποτελούσαν τη βάση της λύσης. Να σημειώσουμε το γεγονός ότι η διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών των 8, που έγινε φυσικά πριν από την συνάντηση κορυφής,
δεν έκανε οποιαδήποτε αλλαγή. Δηλαδή, κρατήθηκε η διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών στην προηγούμενη πρόνοια ότι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ θα αποτελούσαν τη βάση της λύσης. Η αλλαγή έγινε από τη διάσκεψη της κορυφής που πραγματοποιήθηκε μόνο 10 μέρες αργότερα. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι παρόλες τις δολοπλοκίες, τα ψηφίσματα 1250 και 1251 που εγκρίθηκαν στις 16 Ιουνίου, δηλαδή 6 μήνες περίπου αργότερα, του 1999, και τα οποία θεσμοθετούσαν αυτές τις αλλαγές, ανέφερα ρητά ότι ο Γενικός Γραμματέας θα καλούσε τους δύο ηγέτες σε συνομιλίες σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Εξάλλου, πολύ σημαντικό επίτευγμα θεωρείται η αφαίρεση τελικά προσθήκης στο περί ανανέωσης της θητείας του ΟΜΦΙΚΙΠ, της ΟΜΦΙΚΙΠ ψήφισμα, η οποία προσθήκη που για πρώτη φορά εμφανίστηκε το Δεκέμβριο του 1999, απέβλεπε στη δημιουργία προϋποθέσεων για αναγνώριση του λεγόμενου κράτους. Συνολικά μιλώντας, επρόκειτο για μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη, με σοβαρές αλλαγές στο όλο τοπίο, μέσα στο οποίο θα γινόντουσαν οι προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών. Με απότερη μάλιστα κυδεμόνευση τώρα από το συγκρότημα των 8. Το ασφαλές συμπέρασμα, όπως πηγάζει από τα πιο πάνω και άλλα, είναι ότι η κυπριακή διπλωματία με τις περιορισμένες δυνάμεις της έναντι της πανοπλίας εκείνων που είχε να αντιμετωπίσει απεδείχθη θετική στους χειρισμούς της, δυναμική στη δράση της και το πιο σημαντικό, αποτελεσματική στους στόχους της. Χωρίς βέβαια να διαχωρίζεται από την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας, η κυπριακή διπλωματία ήρθε στο ύψος των νέων δυσχερών καταστάσεων και προκλήσεων και ανταποκρίθηκε επάξια στην αποστολή της. Βέβαια, στα λόγια όλα φαίνονται εύκολα. Στην πράξη προϋποθέτουν ένα τεράστιο προσκυνιακό, αλλά περισσότερο παρασκηνιακό έργο, που σημαίνει παρακολούθηση των κινήσεων για το υποσυζήτηση θέμα, σημαίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις και συσκέψεις με φίλους, αλλά και με εχθρούς, σημαίνει συνδυασμό συμβιβαστικού πνεύματος με επιμονή σε βασικές αρχές, σημαίνει, θα έλεγα το πιο σημαντικό απ' όλα, πιστική ικανότητα. Ο τίτλος του βιβλίου «Κυπριακή διπλωματία και παρασκήνια» είναι δηλωτικός της μεγάλης σημασίας που έχει το παρασκήνιο. Δεν υπάρχει προσκήνιο χωρίς παρασκήνιο. Έχω όμως την εντύπωση πως στην περίπτωση μιας μικρής χώρας το παρασκήνιο ενέχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Στο παρασκήνιο μπορείς να κρίνεις ευκολότερα τις πραγματικές προβλέψεις ή προθέσεις των φίλων αλλά και των εχθρών σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις πιο αποτελεσματικά το μόνο όπλο που διαθέτει μια μικρή χώρα, εκείνο του δικαίου. Μπορείς πιο εύκολα να πείσεις. Είναι πρόδειλο ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια απόκτησης φίλων και περισσότερο μετατροπής εχθρών σε φίλους, διαδραματίζει μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα. Αυτό αποδεικνύεται κατά τρόπον εντυπωσιακό από την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων από το συγγραφέα του βιβλίου,
που παρουσιάζουμε απόψε, για να προλιάνει το έδαφος, να το καλλιεργήσει, ώστε αυτό να καρποφορήσει με τη μορφή μετατροπής μιας εχθρικής ή μη εχθρικής χώρας, όπως ήταν σε αυτήν την περίπτωση το Πακιστάν, σε φιλική ή έστω ουδέτερη. Πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι, θα έχετε υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη υποψήφια χώρα που εφέρετο σαν έτοιμη να αναγνωρίσει το λεγόμενο κράτος μετά την παράνομη μονομερή ανακήρυξή του το 1983. Όχι λιγότερο σημαντική είναι η προσφορά του κυρίου Ζαχαίου, αξιοποιώντας τις φιλικές του σχέσεις με το κατά σε αυτήν την περίπτωση, στην ανατροπή των σχεδίων χρησιμοποίησης χωρών του Αραβικού κόλπου για αναγνώριση του λεγόμενου κράτους τον Ιούνιο του 2001. Πρόκειται για το θέμα που αποτέλεσε, το λέει σαφώς το βιβλίο, σύμφωνα με δηλώσεις του κυρίου Κληρή, τη χειρότερη στιγμή της προεδρίας του. Για φανταστείτε τότε να είχαμε την πρώτη αναγνώριση. Είπα στην αρχή αυτού του κειμένου ότι η έκδοση του υποθεώρηση βιβλίου μου προκάλεσε ιδιαίτερη χαρά. Αυτό γιατί αποτελεί μια από τις ελάχιστες εξαιρέσεις Κυπρίου διπλωμάτη να μερίζεται με το κοινό τις εμπειρίες του από ένα λειτουργήμα τόσο σημαντικό, τόσο ευγενικό και τόσο στενά συσχετισμένο με τον αγώνα για την ίδια πια την εθνική και φυσική επιβίωση του κυπριακού λαού. Είναι μεγάλο κρίμα. Άνθρωποι που σχετίστηκαν άμεσα με αυτόν τον αγώνα, που γνώρισαν τα αίτια και τα αιτιατά του, που απεκόμισαν χρήσιμα διδάγματα, άλλος πολλά και άλλος λιγότερα, από τις τόσο σημαντικές επάλξεις της διπλωματίας, να μένουν με την αφυπηρέτηση αναξιοποιητή. Θα έλεγα μάλιστα προκλητικά αναξιοποιητή. Δεν είμαι βέβαια σε θέση να ξέρω αν και πώς αξιοποιείται όλος αυτός ο θησαυρός γνώσεων και χρησίμων εμπειριών από την κυβέρνηση. Υποπτεύουμε όμως και ελπίζω να διαψευτώ ταυτόχρονα ότι δεν αξιοποιείται ή τουλάχιστον δεν αξιοποιείται στον απαιτούμενο βαθμό. Ούτε βέβαια από θεσμικούς παράγοντες όπως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ας πούμε, ή τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το γενικό όφελος από το αναχείρας βιβλίο δίδει και το μέτρο της απώλειας αν όλο αυτό το υλικό έμενε σαν απόκτημα μόνο του κυρίου Ζαχαίου και του στενού του κύκλου ή του ευρυτέρου του κύκλου. Και να πάρω ένα άλλο αμεσότερο για μας παράδειγμα, δεν μπορώ να φανταστώ το κενό που θα παρουσιάζεται για το κράτος, τους θεσμούς και την κυπριακή κοινωνία αν ο τώρα δικός μας ο Αλέξανδρος Ζήνων με την αφυπηρέτησή του θα μένει ένα απλό παρελθόν με τις τόσες γνώσεις κλειδωμένες στο προσωπικό του αρχείο. Ας ελπίσουμε ότι ο κύριος Ζαχαίος με το βιβλίο του εγγενιάζει μια αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση. Το τι μένει είναι βέβαια τα θερμά συγχαρητήρια μας και για την έκδοση και ακόμα περισσότερο για το έργο που έχει επιτελεστεί. Ευχαριστώ πολύ και θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω, να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Εξοχότατε, είπατε αρμοστή, φίλε κύριε Ζήνων, ιερολογιότατε πάτερ Κωνσταντίνε, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου, πρέσβη, φίλε, συναγωνιστή στις μάχες, κύριε Ηλία Γούλναρη, κύριε Χάρη Σοφοκλήδη, πρόεδρε της ΠΟΜΑΚ, κύριε Πίτερ Δρουσιώτη, πρόεδρε της ΕΚΟ,
αξιότιμοι εκπρόσωποι των παραστημάτων των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου, Δόκτωρ Κυριακίδη, ευχαριστώ για την πολύ βαθιά ανάλυση και τον χρόνο που πήρατε μέσα στο πρόγραμμά σας να ετοιμάσετε αυτή την υπέροχη παρουσίαση. Αγαπητέ Κύπρο Χαραλάμπους, Μορφωτικέ Σύμβουλε, χίλια ευχαριστώ για όλες τις προσπάθειες για αυτή την εκδήλωση. Πραγματικά, απόψε νιώθω βαθιά συγκινημένος για την παρουσίαση του βιβλίου μου στο Λονδίνο, αλλά και για την παρουσία τόσων πολλών φίλων που βλέπω ανάμεσα στο ακροατήριο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους ομιλητές για τα καλά τους λόγια. Θα πρέπει να πω από την αρχή ότι ερχόμενος σε μια τέτοια εκδήλωση περιμένεις ότι θα γίνουν κάποια εγκόμια λίγο υπερβολικά, τα οποία έχουμε να ακούσει απόψε. Ελπίζω σε κάποιο βαθμό να ανταποκρίνονται στην προσφορά μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να εκφράσω γνωμοσύνη στον Αρχιεπίσκοπο Θυατήρο, που με τη σοφία, την καλοσύνη και την πραότητα του ενώνει τον Ελληνισμό και ανυψώνει τον κύρος της Ορθοδοξίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλώ, μεταφέρτε τους χαιρετισμούς. Ταυτόχρονα αναγνωρίζω τον ιδιαίτερο ρόλο του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου και των άλλων κυπριακών οργανώσεων στην προώθηση της υπόθεσης μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκφράζω βαθιές ευχαριστίες σε όλους σας που εργάζεστε σκληρά για να τερματιστεί η κατοχή και διαίρεση της πατρίδας μας, φροντίζοντας να κρατηθεί άσβεστη ελπίδα στους απόδημούς μας και η αγάπη προς την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Στη διάρκεια της θητείας μου στη Γενέβη και στη Νέα Νιόρκη, συνειδητοποίησα το τεράστιο έργο που προσφέρουν διεθνώς κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, λειτουργία ανθρωπιστικών και άλλων οργανώσεων του ΟΗΕ στους μη προνομιούχους συνανθρώπους μας. Ταυτόχρονα συνειδητοποίησα τις πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες και αδυναμίες του Διεθνούς Συστήματος Συλλογικής Ασφάλειας και Παγίωσης της Ειρήνης. Η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών σε πολλές περιπτώσεις, αντί να στεκόταν υπερασπιστή στον αρχόν του χάρτη, υποχωρούσε μπροστά στο ειδικό βάρος μεγάλων δυνάμεων και υπέβαλε απαράδεκτες προτάσεις και σχέδια. Υπήρξαν επίσης και προσπάθειες για ικανοποίηση σε κάποιο βαθμό της τουρκικής απέτησης για συνομοσπονδιακή λύση. Επίσης, για καθορισμό της πολιτικής ισότητας των δύο πλευρών στις συνομιλίες, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι τουρκικές αξιώσεις και η πολιτική αναβάθμιση του παράνομου καθεστώτος και μια συνομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού. Εύχομαι η αντικειμενική παράθεση των γεγονότων στο βιβλίο μου. Προσπάθησα να δώσω μια αντικειμενική ανάλυση, να πω και πράγματα που πέτυχα, αλλά και πράγματα που δεν πέτυχα, ώστε και οι νεότεροι συνάδελφοι στο Υπουργείο, όταν θα έχουν να αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις, να χειριστούν ίσως τα θέματα κατά διαφορετικών τρόπων, αντλώντας και παράδειγμα από εκείνα που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Μέσα από τα κεφάλαια του βιβλίου φαίνεται καθαρά ότι οι μάχες που κέρδιζε η πλευρά μας δεν οφείλονταν μόνο στη διπλωματική κινητοποίηση και το δίκαιο των θέσεών μας. Σε έναν μεγάλο βαθμό οφειλόταν στις αδιάλλακτες θέσεις του Ντεχτάς και της τουρκικής κυβέρνησης για αλλαγή της βάσης των συνομιλιών με επιδίωξη συνομοσπονδιακής διαιρετικής λύσης. Δυστυχώς, αυτές τις αδιάλλακτες θέσεις εκφράζει και ο νέος τουρκοκύπριος ηγέτης. Ο κύριος Έρογλου, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της κατοχής, παροεμποδίζει μια λύση αρχών στο Κυπριακό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διατήρηση της βάσης των συνομιλιών, όπως καθορίστηκε με τις συμφωνίες κορυφής και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μια λύση που να τερματίζει την κατοχή και να παρέχει τα εχέγγυα ασφάλειας και ευημερίας του κυπριακού λαού ως συνόλου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να σημειώσω στο σημείο αυτό, με μεγάλο θαυμασμό,
τον αγώνα μεγάλης μερίδας προοδευτικών Τουρκοκύπριων, που ασφιχτιώντας σε ένα πραγματικό κλίμα οικονομικής και πολιτικής καταπίεσης, λόγω της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας και των επίκων, διαδηλώνουν μαζικά υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού και της επανένωσης του λαού μας. Χαίρομαι για τη στενή συνεργασία των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων στο Λονδίνο, ιδιαίτερα μέσα από το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, και σας συγχαίρω για αυτή σας την πρωτοβουλία. Θα ήθελα να τονίσω ταυτόχρονα ότι στην αναζήτηση λύσης δεν θα πρέπει να προβάλλουμε μη ρεαλιστικές θέσεις επιδιώκοντας το ιδανικό. Αυτό είναι πάντοτε εμπόδιο σε ένα δίκαιο και έντιμο συμβιβασμό. Η ανάλυση των γεωστρατηγικών δεδομένων και ο συνεπακόλουθος σχεδιασμός της στρατηγικής μας πρέπει να γίνεται με επιστημονική βάση, που να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τις αδυναμίες μας, τις διεθνείς τάσεις και προοπτικές. Έχουμε ασφαλώς μεγάλες δυνατότητες ως χώρα, ιδιαίτερα μετά που έχουμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε και πολλές προκλήσεις και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα καθαρά, χωρίς ευσεβοποθισμούς. Επιβάλλεται να επιμετρούμε αντικειμενικά τις μεταβολές που συντελούνται στο διεθνές και περιφερειακό γίγνεσθε και να τις αξιοποιούμε για την προώθηση της σωστής επίλυσης του εθνικού μας θέματος. Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται και η ύπαρξη γεωπολιτικών, οικονομικών συμφερόντων διαφόρων κρατών, για χάρη των οποίων υπερασπίζονται ή ανέχονται την Τουρκία και τις πράξεις της στην Κύπρο. Γινόμαστε δυστυχώς μάρτυρες των όσων εξελίσσονται στον χώρο ακόμα και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιφρονούν προκλητικά νομικές γνωματεύσεις. Το πέρασμα του χρόνου δημιουργεί δυσκολίες στην υπεράσπιση των δικαίων μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις εκθέσεις ακόμα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τα αντετελεσμένα της κατοχής συνεχίζονται με τον παράνομο επικισμό, την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς και την αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος στην Ισλαμική διάσκεψη. Ιδιαίτερα πιστεύω θα πρέπει να διαφυλαχτεί σαν κόριο οφθαλμού το εσωτερικό μας μέτωπο στην Κύπρο. Ο διαχωρισμός, η έλλειψη ανεκτικότητας στην αντίθετη άποψη, τραυμάτισε τον λαό μας και άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του στην ίδια την Κύπρο. Η επίλυση του Κυπριακού με βάση αρχές του διεθνούς δικαίου θα έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονομική πρόοδο της Κύπρου. Θα δώσει νέες προοπτικές αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της γεωστρατηγικής μας θέσης και για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας. Θα προσδώσει επίσης κύρος στην Κυπριακή Δημοκρατία για να μπορέσει πραγματικά να αναδειχθεί ως γέφυρα πολιτική και οικονομική και διαθρησκειακού διαλόγου της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Επιπρόσθετα θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που θα συμβάλλουν στην ευημερία των λαών της και στην ουσιαστική βελτίωση των Ελλαδοτουρκικών σχέσεων. Τα μεγάλα προγραμματιζόμενα στην Κύπρο αναπτυξιακά έργα θα μπορέσουν να αποδώσουν. Από την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου θα επωφεληθούν όλοι οι κάτοικοι και οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας. Λυπούμαστε που σήμερα περνούν πραγματικά δύσκολες ώρες λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία τους οδήγησε και τους οδηγεί η διείσδυση του μεγάλου τουρκικού δημόσιου και ιδιωτικού κεφαλαίου. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει επιτέλους η αναγκαία πολιτική βούληση της Τουρκίας να μεταβάλει την πάγια αναχρονιστική της πολιτική που θα επιτρέψει την επίλυση του Κυπριακού. Οφείλω να υπογραμμίσω ότι η δουλειά που αναφέρεται στο βιβλίο ήταν συλλογική. Σημαντική ήταν και η συμβολή των συναδέρφων μου, των μονίμων αντιπροσώπων της Ελλάδας, ιδιαίτερα του φίλου κυρίου Γούναρη, του Δήμητρου Βασιλάκη και άλλων. Κανένας από μόνος του δεν μπορεί να πετύχει χωρίς να έχει δίπλα του ικανά στελέχη. Θα πρέπει γι' αυτό να σημειωθεί και να σημειώνεται και να αναγνωρίζεται η συνεισφορά αυτών των νέων κατά πλειοψηφία διπλωματών μας που δούλεψαν μαζί μου
χωρίς να αφιστούν χρόνου και κόπων. Πρέπει, πιστεύω, να τηρούνται πάντοτε τα αυστηρότερα κριτήρια αξιοκρατίας για την πρόσληψη και για την επαγγελματική ανέλυξη των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών. Τελειώνοντας, ας μου επιτραπεί μια προσωπική αναφορά στους γονείς μου, που έχασα πολύ νωρίς, μου δίδαξαν την αξία της σκληρής δουλειάς και της αγάπης για τον συνάνθρωπο. Αυτές τις αξίες είχα σαν οδηγό στη διάρκεια του 33χρονου ταξιδιού μου στη διπλωματική υπηρεσία, με σεβασμό στη κουλτούρα, την ιστορία του κάθε λαού και της κάθε θρησκείας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας.